Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν υπάρχει καταγγελία από τους εργαζόμενους. Δηλαδή το κρατικό συνδικάτο έτσι από μόνο του, χωρίς καταγγελία από τους εργαζόμενους, κάνει αυτή την προσφυγή στο ΣΕΠΕ, δημιουργεί το πρόβλημα, έρχεται σε εσάς, καταθέτει ερώτηση. Δηλαδή έτσι, από μόνο του, χωρίς να υπάρχει καταγγελία από τους εργαζόμενους, τι είναι αυτά που λέτε? Ποιος σας το είπε αυτό? Ποιος σας το επιβεβαίωσε? Ο εργοδότης? Επιβεβαιώνεται όλα όσα είπε προηγουμένως ο σύντροφός μου, ο Νίκος Καθανασόπουλος, ότι είστε υπουργός εργοδοσίας. Λέτε ότι έχει ωράριο 6 ημερών η επιχείρηση. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί με τους εργαζόμενους είναι Δευτέρα έως Παρασκευή. Σας έφεραν ατομικές συμβάσεις που είναι από Δευτέρα έως Σαββάτο? Όχι. Λέτε λοιπόν ψέματα ότι είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Επίσης λέτε ότι καταγγέλθηκε η συλλογική σύμβαση των φαρμακοϋπαλλήλων το 2010. Όμως αυτοί οι όροι αποτελούν όρους, ατομικούς όρους της σύμβασης των εργαζομένων. Αυτοί που υπάρχουν αφού δεν έχει υπογραφεί άλλη σύμβαση. Εκτός κι αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μία ακόμη ενέργεια αντεργατική από μέρους σας, ότι αν καταγγέλθηκε η σύμβαση, τέλος ούτε ατομικοί όροι δεν υπάρχουν για τους εργαζόμενους. Μα τι είναι αυτά? Πες το μας αυτό να το ξέρουμε, να το ξέρουν και οι εργαζόμενοι. Λέτε το Μάιο του 2013 συστάθηκε η επιχείρηση. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε σύμβαση τότε. Δηλαδή οι όροι αυτοί που υπογράφουν σαν ατομικούς όρους οι εργαζόμενοι, την ατομική σύμβαση εργασίας με την εργοδοσία, η οποία είναι οι όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας, δεν ισχύουν. Τι θα πει συστάθηκε μετά την καταγγελία της σύμβασης το 10? Τη στιγμή που οι όροι ατομικής σύμβασης αναφέρονται στους όρους της συλλογικής σύμβασης που ίσχυε για τους φαρμακοϋπαλλήλους. Επίσης λέτε ότι από το 2014 γνωστοποίησε στο τμήμα διαδότησης του Δήμου η επιχείρηση την θέλησή της να λειτουργεί και το Σάββατο. Δηλαδή με μία γνωστοποίηση λειτουργεί η επιχείρηση? Δεν πρέπει να διαδοτηθεί. Με βάση το πλαίσιο μέχρι σήμερα, για να λειτουργήσει πρέπει να πάρει την άδεια. Δεν μπορεί να λειτουργεί παράνομα. Ο Δήμος λοιπόν Κροπίας δεν έδωσε την άδεια, γιατί θεωρεί ότι δεν πρέπει να τη δώσει την άδεια. Ενώ όμως εσείς θεωρείτε ότι αφού γνωστοποιήθηκε στον Δήμο η θέλησή της να λειτουργεί και το Σάββατο, άρα λοιπόν πρέπει να λειτουργεί, έστω και παράνομα. Αυτά τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να... Με ξεπερνάει δηλαδή αυτός ο συλλογισμός σας, αυτή η επιχειρηματολογία σας. Και λέτε ότι ο Δήμος δεν έχει απαντήσει. Δεν απάντησε γιατί δεν δίνει την άδεια. Είναι καθαρό αυτό. Λέτε ότι ο ΣΕΠΕ εξάντλησε τη δυνατότητά του να στείλει τον φάκελο στο Δήμο. Και την παρανομία, τι κάνει ο ΣΕΠΕ για την παρανομία? Για την παράνομη λειτουργία, για την παράνομη επιβολή της απασχόλησης των εργαζομένων και το Σάββατο. Τι κάνει γι' αυτό? Δεν οφείλει να επιβάλλει τουλάχιστον τα πρόστιμα που προβλέπονται? Γιατί λοιπόν εσείς ανέχεστε ή επιβάλλετε εσείς στο ΣΕΠΕ να μην επιβάλλει το νόμιμο πρόστιμο, τέλος πάντων, στην επιχείρηση, ή να κλείσει την επιχείρηση κατά το Σάββατο? Όλα αυτά είναι ζητήματα που τα ακούν και οι εργαζόμενοι, βγάζουν τα συμπεράσματα. Πράγματι, ποια είναι η πολιτική η οποία καθορίζει τις στάσεις απέναντι στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων? Είναι το κέρδος ως μοναδικό στόχο και κριτήριο της πολιτικής σας. Αυτός είναι ο στόχος σας και με βάση αυτό ισοπεδώνεται κάθε εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα των εργαζομένων. Όμως οι εργαζόμενοι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται, να οργανώνονται και να απαιτούν αυτά που δικαιούνται. Και βεβαίως δικαιούνται τα πάντα, ακόμα βέβαια και την προοπτική η οποία θα απαλλάξει οριστικά αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα, να παράγουν αυτόν τον πλούτο και οι άλλοι τον καρπώνουν.